Συνέχεια, διότι το αξίζεις. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ την Όλγα που τρέμει. Την Όλγα που τρέμει. Η Όλγα που τρέμει. Θες, πριν πούμε ένα καλημέρα καν, μπορείς να μας πεις αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη μια φορά. Αυτή ήταν μια παράσταση με τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου, που παίξαμε 2 χρόνια στο θέατρο Κιβωτός, που ήταν μια τεράστια επιτυχία και που εμένα μου χάρισε απίστευτες στιγμές γέλιου, Παναγία μου. Μπορώ να σου πω ότι εκεί ήμουν η πιο σοβαρή στο θέμα του γέλιου. Δεν θα το που δεν φημίζομαι. Γέλαγα και εκεί, με είχαν πιάσει. Εγώ ήμουν σε μια παράσταση που γελούσατε 20 λεπτά. Είχε σταματήσει. Ναι, γιατί είχαμε πολλά καλά παιδιά τέτοια. Δηλαδή, Μάριο Αθανασίου, Κώστα Αποστολάκη, πέρασαν και άλλοι που αλλάξανε και αυτά. Δήμητρα Παπαδοπούλου, δεν θες πολλά. Δεν και έπαιζε μια Όλγα που έτρεμε. Και τη λέγανε η Όλγα τρέμει. Η Όλγα που τρέμει, η Όλγα τρέμει. Είχε έρθει στην πρεμιέρα και η Όλγα τρέμει. Είχε δει, το θυμάμαι. Τέλειο. Καλώς όρισες, Ελένη. Καλώς σας βρήκα. Πολύ. Είστε η παρέα μου η πρωινή. Θέλω να σας πω, όποτε είμαι στο σπίτι αυτά, πάντα 9 η ώρα είστε. Ξεκινάω με τις φίλες μου στο Shopping Star. Θέλω να σας πω, είναι ο καφές μου και μετά μαζί σας. Και μετά εδώ. Και μετά γυρνάω στον Αντένα, να τα λέμε αυτά επί του ερώτηση. Σε παρακαλώ, πέστε. Δεν έχει 9 η ώρα. Βλέπω και παπαδάκι, μην με παρεξηγήσουν κιόλας. Καλά, λίμωνο. Είσαι ένα άνθρωπος που λέει τι βλέπει. Δεν είχες πει ότι έβλεπες και. Τι έβλεπες, GNTM. Κοίτα να δεις. Είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε στην τηλεόραση. Σε διαφορετικά μεν κομμάτια, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που είμαστε σε ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο αυτό, πρέπει να ξέρεις τι υπάρχει. Γιατί σίγουρα θα σε ρωτήσουν. Σωστό. Και αν θες να έχεις άποψη. Πρέπει να έχεις γνώση. Μου επιτρέψε, Νικό, γιατί δεν σε ξέρουμε τι συμβλέπουμε. Αλλά πολλοί ηθοποιοί μετά είχαν μια συστολή στο να πούνε ότι ξέρεις κάτι. Βλέπω ένα άλλο πρόγραμμα, ενώ κινητό να παίζει και το εισηγητή. Αν με ρωτήσουν, ναι, και θέλω να πω ότι κάτι δεν μου αρέσει, αν δεν το έχω δει, δεν μπορώ να έχω άποψη. Οπότε επειδή θέλω να ξέρω κάτι πριν το απορρίψω, το βλέπω. Και έχουμε και πολύ ωραία προγράμματα. Οπότε εντάξει, πώς να τα. Όχι, να τα δεις. Πραγματικά όμως. Βλέπω τα πάντα. Δηλαδή και ό,τι σύριαλ ξεκινάει, τουλάχιστον 1-2 επεισόδια για να έχω. Γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή, ειδικά όταν κάναμε θέατρο. θα ξανακάνεις θέατρο. Έρχεται. Μα μας φαίνεται απίστευτο ακόμα. Δεν το έχουμε πιστέψει ότι ξεκινάμε. Βλέπω τα πάντα γιατί πραγματικά θέλω να έχω άποψη. Ελένη, τον εαυτό σου, ας πούμε, στις άγριες μέλισσες, πότε τον βλέπεις? Μπορεί να τον βλέπεις στο YouTube, ας πούμε, αργότερα, εφόσον κάνεις zapping και βλέπεις τα πρώτα, και άλλα πράγματα. Το πέρυσι και πρόπερυσι που είχαμε θέατρο, τον έβλεπα συνήθως έτσι. Ή αν τύχαινε Δευτέρα, Τρίτη, ξέρω εγώ, να είμαι στο σπίτι, αλλά το έβλεπα. Δεν θα κάτσω φανατικά να με δω. Δηλαδή, θα δω τη σειρά, αλλά όχι για να δω εμένα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή, γιατί. Τώρα τελευταία όχι, αλλά πιο παλιά έβλεπα μόνο τα αρνητικά. Δηλαδή, ξεκίναγα και έβλεπα μόνο τα αρνητικά, ότι με ενοχλούσε. Οπότε θέλω μια αποστασιοποίηση. Εγώ έχω πληροφορίες ότι τη βλέπεις για να γράφεις στο WhatsApp, γιατί είσαι η πιο δυνατή σε αυτό το διάλογο, με το κοινό group που έχει. Όχι, δεν είμαι. Έτσι έχουν πει οι άλλοι συναδελφοί σου. Ο Αλέξανδρος Παπακίνης συγκεκριμένα το έχει. Θα κάνω το τεστ. Και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές από τις μέλισσες, έτσι λένε. Ναι. Ορίστε, ένας άνθρωπος που δέχεται το πρωταγωνιστή. Έλεος. Έρχονται όλοι εδώ πέρα και λένε. Όχι, δεν είναι πρωταγωνιστή. Πώς δεν είσαι πρωταγωνιστής, παιδάκι μου, είναι δυνατόν. Έτσι δεν είναι. Είσαι πρωταγωνιστή. Ρόλους, έτσι το λένε. Δεν είναι. Εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ και σε καμία δουλειά μου δεν έχω νιώσει και στο θέατρο. Όλοι δεν είστε πρωταγωνιστές. Δεν έχω αντιμετωπίσει καταρχάς κάτι σαν να είναι μικρό ή μεγάλο ή οτιδήποτε. Ό,τι και να μου δώσουν θα το αντιμετωπίσω σαν να είναι η πιο σημαντική στιγμή στη δουλειά μου. Και μάλιστα θυμάμαι ότι όταν ήμουν στη Μάλα. Που ήμασταν 50 ηθοποιοί, που 25 γυναίκες, 25 άνδρες, 2 σετ παιδιών, 2 κορίτσια, 2 αγόρια, γιατί παίζανε ένα λάξ, και 2 σκυλιά. Σε αυτή την όλα παράσταση, διπλά, όλα διπλά ήταν. Σε αυτή λοιπόν την παράσταση, κάποια στιγμή, πήγαινα ένα δίσκο τα ποτήρια, που δεν είχα λόγια, έκανα αυτό και μάλιστα επειδή κάποιος έπρεπε μετά τα ξαναμάζευα και τα πήγαινα σε, σε ένα τραμπουκέτο που ανέβαινε, κατέβαινε για να φύγουν από τη σκηνή. Θέλω να σκεφτείς όταν. Είχα μια άγνωστη λέξη. Το τραμπουκέτο είναι ένα σαν αυτό, ας πούμε, το κομμάτι, το οποίο κατεβαίνει και ανεβαίνει στη σκηνή. Δηλαδή βοηθάει στα σκηνικά και άνθρωποι να κατέβουν να ανέβουν. Τραμπουκέτο, λοιπόν. Αυτό λοιπόν. Και τα βάζα, τα έβγαζα και κάποια στιγμή γράφτηκε μια κριτική για την κοπέλα που πηγαίνω έφερνε τα ποτήρια. Οπότε θέλω να σου πω ότι ό,τι και να κάνουμε, εγώ αυτή είναι η αρχή μου.
το αντιμετωπίζω σαν να είναι, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω να κάνω στην παράσταση και στο ρόλο μου. Κοίταξε τώρα να δεις η Ελένη τι γίνεται. Mm-hmm. Η Δήμητρα κάθεται δίπλα σου. Η Δήμητρα έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη αγωνία αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Η αγωνία της είναι οι άγριες μέλισσες. Ναι, ναι, ναι. Και τι θα γίνει μετά. Γιατί και εμείς βλέπουμε τα άλλα κανάλια και τον ανταγωνισμό. Επίσης, να πούμε ότι η Ρίζο, ας πούμε, δεν μετράμε τις σκηνές. Μετράμε πόσες γυναίκες ταυτίζονται με την Ρίζο της καρδιάς μας. Διότι φέτος έκανε και ένα plot twist, όπως λέγεται και στη γλώσσα μας πια. Τα έχει μάθει όλα, τα έχει. Έχει μάθει και το plot twist. Βεβαίως. Δηλαδή, η Ρίζο ήταν η γυναίκα που ειδικά εκείνη την εποχή δεν είχε παντρευτεί. Mm-hmm. Φέτος, ναι, αλλά μετά όμως... Το έβαλε το Στεφάνι και με τον Προύσαλη που τον αγαπάμε όλοι. Οπότε είπαν όλες οι γυναίκες, υπάρχει πάντα ελπίδα. Πάντα επίσης, υπάρχει ελπίδα. Ήταν ένας έρωτας υπέροχος που ξεκίνησε με κόντρα. Μια πεθερά με την οποία επίσης υπήρχε κόντρα. Και όμως έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μας ζευγάρι. Ήταν μια από τις λίγες ευχάριστες στιγμές. Φέτος, κοίτα, είχε πάντως και ευχάριστες, γιατί είχαμε πόσους γάμους. Δηλαδή, χάσαμε και το λογαριασμό κάποια στιγμή. Ναι, αλλά είχατε και κάποιες κηδείες όμως, ας πούμε, προς το τέλος, έτσι κάπως τις μαζεμένες, γι' αυτό μας έχει γίνει λίγο... Νομίζω η δεύτερη, το κλείσιμο της δεύτερης χρονιάς ήταν η κάθαρση. Δηλαδή, ίσως αυτό που το φινάλι που είχαν στο μυαλό τους, αν κράταγε μία σεζόν, κάπως έτσι, δεν το ξέρω, δεν το έχω μιλήσει και με τα παιδιά, με τους συγγραφείς μας, αλλά εγώ, ας πούμε, όταν διάβασα τα τελευταία σενάρια, ενθουσιάστηκα, συγκινήθηκα, στεναχωρέθηκα που έφυγαν οι δυο τόσο ωραίοι πρωταγωνιστές, η κυρία Δανδουλάκη και ο κύριος Γάλλος. Ελένη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ έμαθες ότι φεύγουν από τα σενάρια. Ναι. Α, τρομερό. Δεν ρωτάω ποτέ. Δεν ρωτάω ποτέ. Ούτε για το δικό μου ρόλο, ούτε για κάποιον άλλον. Μπορεί να τύχει σε μια συζήτηση κάποιος κάτι να ξέρει και κάτι να το ακούσουμε στα παρασκήνια του γυρίσματος. Αλλά δεν έχω ρωτήσει ποτέ τι θα γίνει παρακάτω. Είναι και αλήθεια ότι μας έχουν πει αρκετοί οι πρωταγωνιστές σας ότι μαθαίνετε και την εξέλιξη από τα spoiler που πραγματικά βγαίνουν πολύ νωρίς. Καλά, ναι, πραγματικά δηλαδή βγαίνουν και μου τα... Τώρα κάτι μου λέγανε σε κάποια συνέντευξη που δεν το είχα ακούσει ποτέ σαν ενδεχόμενο και δεν νομίζω ότι είναι και αλήθεια. Δεν ξέρω καν αν είναι ότι εγώ λέει θα πάρω κάτι λεφτά, κάτι αυτά, μια περιουσία, αλλά... Μου το είπανε δύο, λέω κάπου το διαβάσατε, δεν γίνεται. Όπως μου είχαν πει κάποια στιγμή ένα καταπληκτικό ότι το προξενιό που είχα κάνει στον πρώτο κύκλο που δεν πέτυχε, ότι αυτοί με δολοφονούσανε. Ήταν ψέμα, μου σαν το. Αλλά οκ, είχε πλάκα. Για ένα απλό λόγο. Για να με δολοφονήσουν πρέπει να έχει λήξει συνεργασία, δεν του λες και εσύ κάποια πράγματα. Εντάξει τώρα, τι να πω. Καθένας ό,τι φαντάζεται. Μεγάλη φαντασία υπάρχει γενικά. Μπορεί να επιστρέφει ως φάντασμα, γιατί να λήξει συνεργασία. Α, σωστά, γιατί υπάρχουν και αυτά. Κύριε Αλέχη, ο Γιάννος ήταν το αγόρι μου. Υπάρχουν και αυτά, πραγματικά. Εσένα λοιπόν, διαβάζοντας σενάρια και βλέποντας ότι δύο πολύ ισχυροί πρωταγωνιστές των Μελισσών και δύο πάρα πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί. Ξαφνικά φεύγουν. Πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Στεναχωρέθηκα. Όχι στα γυρίσματα, επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Όταν το διάβασα, στεναχωρέθηκα γιατί έχουμε δεθεί και πάρα πολύ και είναι και εξαιρετικοί συνεργάτες. Αλλά ήταν τόσο δυνατά τα φινάλε τους και τόσο συγκινητικά. Δηλαδή, όταν το διάβαζα, έκλαιγα. Όχι όταν τα παίξαμε και κάναμε αυτές τις σκηνές που, να στο λέω και ανατριχιάζω, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα συγκινήθηκε. Είναι πολύ ωραία να φεύγεις έτσι, ρε παιδί μου, να σου γράφουν τέτοια έξοδο. Πήρες, ας πούμε, μετά τηλέφωνο τους πρωταγωνιστές και τους είπες Κάτια... Όταν το είδα την Κάτια, της λέω πραγματικά, το είχα ακούσει ότι η Κάτια και ο Γάλλος θα φύγουν, αλλά της λέω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, δεν το πίστευα. Δηλαδή, έλεγα ότι μέχρι στιγμή κάτι θα αλλάξει. Ο Αλέξανδρος Καλπακίδης μου είπε σε μια συνέντευξη ότι βλέπατε όλοι μαζί και μιλάγατε στο γκρουπ σας την τελευταία σκηνή. Εκείνος σπάραζε στο κλάμα. Συνέβαινε και ας πούμε σου συνέβη. Ναι, καλέ, δεν το συζητάω. Που το είχα διαβάσει, που το είχαμε γυρίσει, που είχαμε κλάψει στα γυρίσματα. Δηλαδή αυτή η σκηνή στο χωριό που φέρνουν τα νεκρούς, την Κάτια και τον Γιώργο, την κυρία Δανουλάκη και τον κύριο Γάλλο. Ήταν σφαρακτικό και ήταν και η Θεοφανία, η Παπαθωμά, να τη βλέπουμε κιόλα αυτή τη σκηνή. Τόσο σφαρακτική στο λιγμό της, αφού θυμάμαι τον Γιώργο που μου λέγε που έκανε το πτώμα, ότι με το που άκουσε το πρώτο της, την κραυγή της, μου λέει δεν μπορούσα, μου λέει, μου ερχόταν εγώ να κλάψω, που έπρεπε να είναι τέζα. Αλλά ήταν δύσκολο.
Ήταν πολύ όμορφο, πολύ ωραία σκηνή, πολύ ωραία. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες πιστεύεις ότι ήταν δύσκολο για σένα να ανταπεξέλθεις? Έχουμε διάφορα ακούσει για τα γυρίσματα, κυρίως στο πρώτο κύκλο ενδεχομένως περισσότερο. Έτσι δύσκολα γυρίσματα, με κρύο, όλα αυτά τα πράγματα, ή έχετε μπει, μπαίνετε σε μια κατάσταση που πραγματικά κάποια στιγμή δεν σας ενδιαφέρει για τίποτα? Καλά, μας ενδιαφέρει, απλά ξέρουμε ότι είναι μια συνθήκη της δουλειάς μας που μπορεί να υπάρξει και η πολύ ζέστη και το πολύ κρύο. Μας φροντίζουν, δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε εκτεθειμένοι συνέχεια, αλλά το ξέρουμε ότι είναι αυτές οι συνθήκες. Δηλαδή μπορεί να κάνεις γύρισμα και δεν είναι μόνο στη δικιά μας τη δουλειά. Τα μοντέλα δεν κάνουν χειμώνα με μαγιό στις παραλίες. Δηλαδή, τίποτα. Βλέπει GMDM, είναι ξεκάθαρο, ρε παιδάκι μου. Τη βλέπεις ότι το παιδί είναι προσανατολισμένο. Εμείς δεν είμαστε μοντέλα, δεν έχουμε. Αυτό ήθελα να πω. Έχεις πάρει λάθος δρόμο, είναι ξεκάθαρο. Αυτό πια είναι ο λάθος δρόμος. Τα 48 είναι ο λάθος δρόμος. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, εντάξει, θα μου πεις ηθοποιείστε, αλλά πόσο μπορεί να σου κρατήσει, ας πούμε, αυτό το συνέστημα? Γιατί γυρίζετε τη σκηνή, μπορεί να κλαίτε, μπορεί να σπαράζετε για αυτό που συμβαίνει και διαδραματίζετε εκείνη τη στιγμή μπροστά. Αυτό μετά πώς το διαχειρίζεσαι, δηλαδή θα το κουβαλήσεις και στο σπίτι, πόσο σου παίρνει να αποφορτιστείς? Άκου να σου πω κάτι. Υπάρχει και κάτι που λέγεται τεχνική. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο. Το συνέστημα μπαίνει και ειδικά στην τηλεόραση που είναι και πιο καλή σε να το κάνεις πιο γρήγορα και δεν το έχεις προετοιμάσει. Γιατί στο θέατρο κάνεις και 2 μήνες, 2,5 μήνες πρόβα και είναι κάτι που γίνεται, λειτουργεί ένας άλλος μηχανισμός. Εγώ προσωπικά μπορεί να κρατήσει για λίγο, αλλά δεν θα κρατήσει και για όλη την ημέρα. Δηλαδή όταν θα πάω στο σπίτι μου, θα είμαι στο σπίτι μου. Αυτό. Το προσπαθώ χρόνια να μην με επηρεάζει, γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις και διαφορετικά. Δηλαδή, αν παίζεις το ρόλο. Ναι, είναι εύκολο. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο ηθοποιός πρέπει να έχει άρτια εκπαίδευση, γιατί είναι απαραίτητη η τεχνική. Όπως είναι στο τραγούδι, όπως είναι στη δουλειά σας η πείρα, όλο αυτό. Λειτουργούν μηχανισμοί που το συνέστημα ξυπνάει, κλαις. Αυτό, αλλά δεν μπορείς μετά αυτό να το κουβαλάς, δεν γίνεται. Αποφορτίζεσαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Νεύρα δεν έχεις εσύ, άνθρωπο? Πάρα πολλά. Και πάρα πολλά. Πώς τα εκφράζεις τα νεύρα που έχεις? Προσπαθώ να μην τα εκφράζω στους γύρους μου, δεν είναι πάντα εύκολη. Προσπαθώ πια να μην τα βγάζω σε μένα, γιατί κάποτε το έκανα πολύ έντονα γι' αυτό. Όσο μεγαλώνω, χειροτερεύει η κατάσταση, γιατί μπαίνω και κλιμακτήρι. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν μπαίνω σε ένα χώρο, τους ενημερώνω να ξέρετε ότι μπαίνω. Αυτό, ότι έρχεται η ώρα. Οπότε να μου δώσουν μια δικαιολογία. Όλα. Όπως λες, έχω περίοδο, έχω αυτά, προσέξτε λίγο. Δηλαδή, κάντε κι εσείς λίγο. Μπήκα στο χώρο, αυτό, ναι. Κάντε λίγο, ναι. Κάντε λίγο την υπομονή. Τώρα, πάνω σε αυτή τη συναισθηματική φόρτιση μπορώ να κάνω. Και εγώ να εκφράσω δύο ανησυχίες μου, γιατί και εγώ μπορεί και να πλησιάζω και να έχω άγχος. Θα σου πω εγώ την ανησυχία. Είναι για του χρόνου. Λοιπόν, το πρώτο μάγχος είναι πότε μπαίνετε σε γυρίσματα. Γιατί ήρθε η Μαρία Ντουλινάκη χθες και μας είπε ότι έχετε μια μικρή καθυστέρηση. Δεν θα αρχίσουν δηλαδή την Τετάρτη που περιμέναμε. Ναι, αυτό. Μας είχαν πει για 5 του μηνός, νομίζω θα αρχίσουν γύρω στις 12. Είναι πολύ μικρή η καθυστέρηση. Μια εβδομαδούλα. Έχει να κάνει να πλύνουν τα σκηνικά σας και. Σε καλύπτει αυτό. Εντάξει, αφού προλαβαίνετε. Να πω κάτι, να πούμε πιο νωρίς. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα ξεκινήσετε στην ώρα σας. Θα ξεκινήσετε. Καταρχήν να δείτε. Είναι να παίζει κανονικά. Αλλά δεν είναι επειδή δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, παιδιά. Φέτος ο Αντένα είχε και το ποδόσφαιρο και σταματήσαμε νωρίς. Αυτά είναι. Οπότε μην ανησυχείς, θα ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, η δεύτερη ανησυχία είναι πόσο θα μου ταλαιπωρηθεί ο κύριος Προύσαλης, διότι ξέρουμε όλοι ότι μπαίνουμε στην εποχή της Χούντας, εκείνος είναι δική της ενέργειας. Αν δεν ξέρεις εσύ τι θα κάνει ο άντρας, ποιος θα ξέρει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, και πραγματικά στο λέω, δεν ξέρω τίποτα για την τρίτη δουλειά. Έχετε πάρει ξέρω και δεν έχουμε πάρει σενάρια, το πρώτο είναι αυτό. Ξέρω ότι μπαίνουμε στη Χούντα, οπότε φαντάζομαι ότι ειδικά ο Προύσαλης ή ο... πώς τον λένε, ο κοινοτάρχης μας που είναι σε τέτοιες θέσεις, λογικά θα έχουν περισσότερη επιρροή λόγω δουλειάς. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει την τρίτη χρονιά. Ξέρεις, κοιτάζω, ακούω το γκλιν-γκλιν του τα mails και κοιτάζω μπας και έχει έρθει κανένα σενάριο. Γιατί έχω την αγωνία και με το που έρχονται ξεκινάω και τα διαβάζω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί δεν σε εμπιστεύω, αν την όχι, δεν ξέρω πραγματικά δεν ξέρω. Έμαθα ότι έχουν έρθει κάποια σενάρια γιατί θα αρχίσουν και γυρίσματα. Αλλά ίσως περιμένουν να έρθει ένα πακέτο. Λάκα, να συγκεντρωθεί. Λένε, είναι δυνατόν όχι, να όχι. Συστεύονται. Α, δεν ξέρω, δεν το έχω ρωτήσει κιόλας. Γιατί... Φαντάζεσαι, και αρχίζει και νευριάζει. Και τα σπάει εδώ πέρα. Όχι, αγάπη μου. Κοίτα, λοιπόν. Όταν βγαίνανε spoiler πολύ γρήγορα πράγματα, δηλαδή που, ήταν, που τα ξέραν πολύ λίγοι άνθρωποι, υπήρξε μια ανησυχία από πού θα μπορούσε να είναι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά όχι, ούτε κι εμείς θέλουμε να λέμε. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ουσιαστικά. Δεν ενδιαφέρεται τι θα γίνει στο πολύ μακρινό μέλλον. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, ας πούμε την Παρασκευή πάω στη Λαϊκή. Ισχύει. Την Πέμπτη που έχει τελειώσει το επεισόδιο και που συνήθως το επεισόδιο της Πέμπτης τελειώνει πιο έντονα, γιατί να σε κρατήσει μια αγωνία γιατί μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι τις 4 μέρες αυτές.
Πάντα ο κόσμος με ρωτάει, εσύ τι θα γίνει, αυτό, τι θα γίνει τη Δευτέρα, αυτή είναι η αγωνία. Εσένα ως άνθρωπος σε ενδιαφέρει αυτό ή όχι, δηλαδή βλέπεις μια σειρά, ωραία, αγαπημένη σου, θέλεις να μάθεις το παρακάτω ή είσαι από αυτούς που λέει, παιδιά, μη μου λέτε αν την έχετε δει, γιατί θέλω να το δω εκείνη τη στιγμή. Όχι, όχι, δηλαδή, ας πούμε τώρα, επειδή αναφέραμε, αν βλέπω, ας πούμε, το GNTM ή το Survivor, επειδή δεν το βλέπω ποτέ μέχρι τέλους, μπορεί να μπω να δω στα site ποιος φεύγει. Ναι. Αυτό, εκεί. Γιατί έχει πάει αργά και ας κοιμηθεί. Πώς αντιμετωπίζουν έξω, γιατί πριν είπες ότι πας και στη Λαϊκή, ας πούμε, και σε ρωτάνε για τη σειρά, πώς αντιμετωπίζουν πολύ γενικότερα αγάπη, ο κόσμος. Ο κόσμος είναι, το αγαπάει που... πάρα πολύ. Και... Εντάξει, εσένα σε ξέρουν και χρόνια, Ελένη, ναι, και διαφορετικό. Δεν είναι σαν αυτό το σοκ που έπαθαν οι πιο καινούργοι πρωταγωνιστές που μπήκαν σε σειρά και τους έμαθε όλος ο κόσμος. Ναι, αλήθεια είναι, οκ. Τόσο μεγάλη πορεία, μην τρελαθούμε τώρα. Είναι πολύ μεγάλη αυτό που ζούμε με τις mails. Και νομίζω είχε πολλά χρόνια να γίνει γενικά στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή μου λένε ότι τελειώνει το σύριαλ και κάθονται οι παρές και μιλάνε στα τηλέφωνα ή σε ομάδες και ή ξέρω εγώ, μου λέγανε στη Σάμο, στο χωριό που ήρθαν τα πεθερικά μου και περάσανε εκεί την καραντίνα, ότι έπεφτε η ησυχία, έμπαινε 10 η ώρα ακριβώς μέλισσες, δεν μίλαγε κανείς και στο διάλειμμα το τελευταίο το έκλεινε το καφενείο και έτρεχε να πάει να το δει στο σπίτι. Έλα ρε. Ναι, οπότε θα είναι... Να σε ρωτήσω κάτι, πώς είναι τώρα που ας πούμε παίζεις μέλισσες που είναι μια τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχεις δει να σου λένε κάτι, με κοιτάς πάρα πολύ άγρια, δεν εγώ, μπορώ να καταλάβω. Όχι καλέ, καθόλου. Δεν ολοκλήρωσα καν την ερώτησή μου. εννοώ δηλαδή, όχι αν έχουν αλλάξει συμπεριφορά απέναντί σου, δεν εννοώ αυτό, αλλά τους έχεις δει, τέλος πάντων να ασχολούνται πιο πολύ με αυτό που κάνεις. Ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ το σύριαλ. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Και το μεγάλο, το πιο εντυπωσιακό νομίζω είναι ότι έχει κερδίσει πάρα πολύ το ανδρικό κοινό. Το πιο φανατικό αυτό? Έχει γίνει το ανδρικό κοινό. Ορίστε. Οπότε, αυτό λένε όλοι. Μα τι σειρά είναι αυτή. Και αυτή η Λενιό. Πώς παίζει. Και τα παιδιά. Και όταν κοιτιούνται ο Λάμπρος με την Ελένη. Που είναι, έχουν έρωτα. Και ο Μιλτιάδης που κάνει το... Δηλαδή, τα προσέχουν όλα. Αντιστοίχως, νομίζω ότι θα γίνει και με την παράσταση αυτή που θα πρωταγωνιστήσετε πάρα πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί, το Κάποτε στο Βόσπορο, για την οποία θα ήθελα να μας μιλήσεις επίσης. Λοιπόν, γιατί ξεκινάει το θέατρο και είναι μια πολύ σημαντική και μαγική στιγμή αυτή. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Κάνουμε τις πρόβες. Όχι μόνο εσείς. Όλοι μας. Όλοι. Γιατί κοίτα να δεις, το θέατρο δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, είναι και όλοι οι άνθρωποι που είναι από πίσω. Εννοώ ότι για να ετοιμαστεί μια παράσταση, να γίνει μια σειρά, να γίνει η εκπομπή σας, δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ μπροστά. Οι άνθρωποι που είναι από πίσω είναι πολύ περισσότεροι. 90 κάτι εμείς εδώ. Φυσικά. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι λοιπόν ήταν στα σπίτια τους και περιμένανε πότε θα ανοίξουν αυτές οι δουλειές. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι όλος ο μηχανισμός παίρνει μπρος και περιμένουμε πραγματικά την επαφή μας πάλι με το κοινό. Γιατί το θέατρο αυτή είναι η μαγεία του. Και γι' αυτό. Καλά ήταν που γινόντουσαν και οι online, οι παραστάσεις και οι συναυλίες και όλα αυτά. Αλλά η μαγεία, η επικοινωνία και τα vibes, επειδή αναφέρθηκες πριν στα αγγλικά, που έρχονται αυτή η ανταλλαγή ενέργειας, δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι, με τίποτε άλλο. Ούτε από εσάς προς το κοινό, αλλά και το κοινό το έχει ανάγκη. Βέβαια, άμα δεν νιώσεις το κοινό από κάτω, τη ζεστασιά αυτή, και ξέρεις, ούτε η μάσκα, τι έπαθες κακομοίρη μου, ούτε η μάσκα μπορεί να το. Κατέρευσε και η καρέκλα. Πατάει το μοχλό εδώ και με ρίχνει κάτω. Είναι δυνατόν. Ροκανίζω την καρέκλα του, συγγνώμη. Έχουμε καλεσμένο. Πώς, τι κάνεις. Συγγνώμη. Ανέβα πάλι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα τρελαθώ. Συγγνώμη, είναι μικρή, δεν ξέρει. Συγχωρεμένος, αγάπη μου. Συγχωρεμένος. Όχι για μένα, για την κοπέλα εδώ. Αυτή λοιπόν η παράσταση ήταν να κάνει πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου στο θέατρο Βεάκι. 6 είχαμε πρεμιέρα, 7 έγινε το lockdown, δεν κάναμε ποτέ πρεμιέρα όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε κάνει όμως όλες τις πρόβες και τις γενικές. Φύγαμε από το θέατρο αφήνοντας όλα μας τα πράγματα γύρω-γύρω, το καμαρίνι γεμάτο, τα ρούχα μας και τα φροντιστήριά μας. Και ξαναμπήκαμε πριν από 1,5 μήνα που ξαναρχίσαμε πρόβες και ήταν νομίζω για όλους μας πάρα πολύ συγκινητικό ότι βρήκαμε τα πράγματα όπως τα είχαμε αφήσει. Εγώ είπα και πραγματικά το ένιωσα, ήταν ένας μικρός ξεριζωμός. Δεν θέλω ποτέ να το ξανανιώσω. Έχει να κάνει και λίγο σε μια πολύ μικρότερη κλίμακα και με το γενικότερο έργο που παίζετε. Δηλαδή βέβαια. Αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Και η παράσταση αυτό είναι τα Σεπτεμβριανά του 1955, ουσιαστικά ο τελευταίος διωγμός των Ελλήνων της πόλης από τους Τούρκους. Βλέπουμε μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων όλη αυτή την ιστορική περίοδο
Και έχει και πάρα πολύ μουσική η παράστασή μας. Έχουμε, να, αυτή είναι η ανανεωμένη διανομή του καλοκαιριού. Έχει πάρα πολύ μουσική, γιατί η Κωνσταντινούπολη ήταν σταυροδρόμοι πολιτισμών, τουλάχιστον όσο ήταν οι Έλληνες εκεί. Και αυτό υπάρχει και στην παράσταση. Δηλαδή, ακούμε μουσικές από Τουρκία, παραδοσιακά ελληνικά, ευρωπαϊκά, οπερέτα. Καθώς δεν φεύγεις, θα έχουμε την ευκαιρία, αφού θα σε ξαναδούμε σε λίγο στην εκπομπή, και μάλιστα και αλλιώς. Τώρα τι να σου εξηγώ τώρα, εδώ που έχεις μπλέξει. Θα ήθελα να αναφέρουμε εντελεχώς αργότερα και τις παραστάσεις και τους συντελεστές ονομαστικά, γιατί όλα πρέπει να τιμούνται. Έγινε. Ναι, ναι. Κάνουμε γρήγορα στο διευθυντικό διάστημα και η Ελένη Καρακάση, ναι, ναι, δεν πάει πιθανά, θα είναι εδώ μαζί μας. Thank you.